Μετά από την πολύ όμορφη εισήγηση της κυρίας Καλέτζη, θα συνεχίσω και εγώ μέσα από ένα άλλο σκεπτικό για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα του brain drain, που συζητάμε σήμερα ως ένα θέμα με κρίσιμες εθνικές διαστάσεις, για το πώς προφανώς θα κλείσουμε μία πληγή, μία αιμορραγία. Γιατί η αλήθεια είναι σήμερα ότι η Ελλάδα αιμορραγεί. Και οι 500.000 νέοι περίπου που έχουν φύγει, ίσως να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό μιας χώρας των 10 εκατομμυρίων που έχει χάσει τόσους νέους υψηλά εξειδικευμένους μέσα από την επώδυνη δοκιμασία του μεταναστευτικού κύματος. Οι συνέπειες προφανώς του brain drain είναι πλέον γνωστές. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αναλυτικά. Υπήρχε κόστος οικονομικό, καθώς η χώρα μας στερείται νέα δημιουργικά μυαλά. Κόστος που αποτυπώνεται προφανώς σε επιμέρους τομείς, όπως είναι το ασφαλιστικό σύστημα και τις συνέπειες που υπάρχουν, η εκπαίδευση, η αποστήρωση από την ελληνική οικονομία ανθρώπινου δυναμικού. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχουν επαρκείς γιατροί στα νοσοκομεία για να εξειδικευτούν όπως στο παρελθόν. Και προφανώς η αύξηση, μάλλον η οικονομία, από την αποστήρωση από την ελληνική οικονομία του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Κάποια είδαμε ήδη από την παρουσίαση της κυρίας Καλέτζη. Το 75% των ανθρώπων που έφυγαν βρίσκονται μεταξύ των ηλικιών 30 έως 50 ετών, στις πιο δηλαδή παραγωγικές ηλικίες. Το 61% διαθέτει μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό. Συνεπώς χάνουμε ανθρώπους με υψηλή εξειδίκευση. Το 74% ειδικεύεται κυρίως σε θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μαθηματικά, οικονομία, management και ιατρική, δηλαδή σε ένα δυναμικά γνωστικό πεδίο. Υπάρχει προφανώς κοινωνικό κόστος, κόστος ανθρώπινο, για όσους αφήνουν πίσω οικογένεια, φίλους, συνεργάτες, την ίδια την πατρίδα. Υπάρχει όμως και κόστος εθνικό, διότι αυτή η τάση ακριβώς συμβολίζει μια Ελλάδα μειωμένης αυτοπεποίθησης, μια χώρα που δεν μπορεί να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στους νέους, και οι νέοι τελικά για να προκόψουν και για να ζήσουν πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι προφανώς η αλλαγή σελίδας, μια νέα αρχή για την πατρίδα, το ξημέρωμα μιας νέας Ελλάδας που αυτό το κλίμα πρέπει να αντιστραφεί για να γίνει. Πώς θα αντιστραφεί λοιπόν αυτό το κλίμα? Αυτό είναι το ερώτημα. Οι αριθμοί μας δείχνουν και πάλι την κατεύθυνση. Το 44% των νέων δηλώνει ότι η αιτία φυγής είναι η έλλειψη αξιοκρατίας και τη διαφθορά που επικρατεί στη χώρα μας. Ενώ το 36% πιστεύει ότι η οικονομική κρίση και φυσικά δεν τους δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης καλύτερων ατομικών προοπτικών. Ενώ το 70% για να γυρίσει πίσω θέλει προφανώς καλύτερες δουλειές, αποδοχές, χαμηλότερη φορολόγηση και ένα περιβάλλον καλύτερων θέσεων με καλύτερους θεσμούς και αξιοκρατία. Εδώ λοιπόν πρέπει να εστιαστεί και η δική μας προσπάθεια. Η χώρα μας να κάνει δηλαδή μια συνολική επανεκκίνηση πολιτική, οικονομική, θεσμική, η οποία θα πρέπει να έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους με απτά αποτελέσματα. Τι χρειάζεται? Πρώτον, θεωρούμε ένα κράτος φιλικό στον πολίτη, στους θεσμούς, με αξιοκρατία και διαφάνεια, σε όλα τα επίπεδα. Από την κεντρική διοίκηση μέχρι την αυτοδιοίκηση. Δεύτερον, δουλειές. Νέες, καλύτερες δουλειές, που θα έρθουν μόνο με υγιείς, προφανώς, και ιδιωτικές επενδύσεις. Και χρειαζόμαστε και αυτοπεποίθηση. Να σταματήσουμε να κλαίμε πάνω από ένα χυμένο γάλα ότι με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε. Όχι. Πρέπει να κόψουμε όποιες δικαιολογίες και να αρχίσουμε τη δουλειά. Μόνο δουλειά για την επανεκκίνηση. Αντί λοιπόν να βρισκόμαστε όπως κάνουμε μέσα από διάφορες δικαιολογίες
γιατί δεν έγινε κάτι. Να βρούμε τρόπο να γίνει αυτό το κάτι. Αυτή είναι η μεγάλη ποιοτική διαφορά που χρειαζόμαστε. Και τώρα θα μου πείτε, καλά, ωραία τα λέμε. Αυτό όμως δεν είναι δουλειά ούτε προφανώς του Προέδρου της ΚΕΔΕ, ούτε του Αυτοδιοικητικού, ούτε του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου ή του υποψηφίου Περιφερειάρχη. Είναι του Προέδρου, του Πρωθυπουργού. Απαντώ εν μέρη, έτσι είναι, αλλά όχι απόλυτα. Και εξηγώ, προφανώς οι φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι διαδικασίες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί μια επένδυση, η εργατική νομοθεσία, είναι αρμοδιότητες της κεντρικής εξουσίας, της νομοθετικής εξουσίας που υπάρχει σε μια χώρα και η οποία η κυβέρνηση θα πρέπει με φιλικό τρόπο να δημιουργήσει και μια επενδυτική διάθεση προς τη χώρα μας. Επίσης, θα έλεγε κανείς, τα μη κρατικά πανεπιστήμια που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις ευκαιρίες είναι της νομοθετικής εξουσίας. Γιατί όλες οι χώρες έχουν τη δυνατότητα εκτός από τη χώρα μας και βέβαια φαίνεται ότι χάνουμε μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση την αδυναμία να περιλαμβάνει το άρθρο 16 τη δυνατότητα αυτή. Εκτός όμως από τα κεντρικά ζητήματα που όλοι μπορούν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτή τη σκέψη, στη συζήτηση, είναι να δημιουργηθεί ένα θεσμικό, θετικό, επενδυτικό κλίμα στη χώρα μας. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στο τι μπορεί να κάνει η αυτοδιοίκηση, η δημοτική αλλά και η περιφερειακή. Καταρχάς, η αυτοδιοίκηση έχει ρόλο για την έγκριση των μελετών και στην παροχή των αδειοδοτήσεων. Δηλαδή, με ποιον τρόπο μπορεί να διευκολύνει ή να εμποδίσει ένα έργο να γίνει γρήγορο στο χρόνο του, ποιοτικό και προφανώς να είναι ένα σημαντικό στη δημιουργία φιλικού επενδυτικού κλίματος που μπορεί να περνάει και από την αυτοδιοίκηση. Ένας δεύτερος τομέας είναι τα ίδια τα έργα που υλοποιούνται με ευθύνη της αυτοδιοικητικών φορέων να είναι τεχνικά έργα που οι κατασκευές θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας όπως είναι η μηχανική. Να λοιπόν θέσεις εργασίας για τους μηχανικούς μας που φύγανε στο εξωτερικό. Αν τρέξουν προγράμματα κοινωνικής στήριξης που προφανώς χρειάζεται και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που η Ευρώπη προσφέρει αλλά δεν αναζητούνται, ώστε να μπορούν να δουλεύουν γιατροί, νοσηλευτές, νηπιοβρεφειοκόμοι και όλες εκείνες οι ανθρωπιστικές επιστήμες οι οποίες σαφέστατα υπάρχουν στη χώρα μας αλλά που δεν έχουν τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα έπρεπε και θα μπορούσαν. Αν τρέξουν αναπτυξιακά προγράμματα, θα στηρίξουν πολλές μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν και πάλι νέες θέσεις εργασίας αλλά και πρόσθετη αξία. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν αρκεί οι Δήμοι και οι περιφέρειες να δουλέψουν ξανά με σχέδιο και με ανθρώπους που να ξέρουν και να μπορούν να κάνουν έργο. Ένας τρίτος τομέας είναι τα μεγάλα εμβληματικά έργα που έχουν μια σημαντικότητα υπεραξία εθνική. Εδώ στην Αττική, παραδείγματος χάρη, έχουμε το Ελληνικό, το οποίο έχει κολλήσει με ευθύνη όχι μόνο της σημερινής κεντρικής ή όποιας άλλης κυβέρνησης, αλλά και ορισμένων στελεχών της αυτοδιοίκησης. Θα θυμόμαστε όλοι ότι είχε αποθεί ότι το Ελληνικό δεν πωλείται. Στο Ελληνικό σήμερα θα έπρεπε να δουλεύουν ήδη 50.000 άνθρωποι αντί να μαραζώνει, όπως το βλέπει κανείς περνώντας το. Θα έπρεπε να είναι το σύμβολο μιας νέας, φωτεινής, αισιόδοξης Ελλάδας που θα δίνει παντού το μήνυμα ότι η χώρα κοιτάζει μπροστά και που έχει δημιουργήσει μόνιμες και καλές θέσεις εργασίας για πολλούς συμπατριώτες μας που έφυγαν στο εξωτερικό τόσα χρόνια και δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Ένας τέταρτος τομέας είναι οι συνέργειες, οι πρωτοβουλίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αλλά και ως πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκα με τον ιατρικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας, τον τουρισμό ευεξίας και που μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιες δράσεις αλλά και μεγάλες ροές σε παγκόσμια κοινότητα. Εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού το γνωρίζει και αντιλαμβανόμαστε πόσα εισοδήματα και θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν για τα νοσοκομεία
αλλά και για το προσωπικό τους, ή πόσες επενδύσεις μπορούν σαφέστατα να γίνουν στον τηρωστικό τομέα από τις περιοχές της Ελλάδος, παραδείγματος χάρη, που έχουν ιαματικές πηγές. Η δράση αυτή, που είμαι πολύ περήφανος που έχει προωθηθεί από όλους τους συνεργάτες αλλά και με όλη την προσπάθεια όλων εκείνων που συμμετέχουν, μπορεί να απογειώσει ολόκληρες περιοχές της χώρας με όφελος προφανώς στις τοπικές κοινωνίες και τη χώρα συνολικά. Και φυσικά ανάλογες δράσεις μπορούν να αναλυφθούν και σε όλα τα επίπεδα. Τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις ολυμπιακές μας ιδέες, στη συνεργασία μεταξύ πόλεων, περιφερειών, με δράσεις τουριστικής προβολής. Δράσεις που η κάθε μία ίσως δεν μπορεί να αντιστρέψει από μόνη της το κλίμα, αλλά πολλές μαζί μπορεί να δώσουν την αίσθηση ότι επιτέλους κάτι αλλάζει και ότι η αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, αλλά και περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών, μπορεί να γίνει εδώ, στην πατρίδα, ξανά, στην Ελλάδα. Και αυτό προφανώς είναι ένα μήνυμα που θέλω να στείλω σήμερα προς κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα από τα 500 περίπου χιλιάδες που φύγαν τα χρόνια μαζί και με τις οικογένειές τους ή και μόνοι τους. Ότι το στοίχημα μπορούμε και πρέπει να το κερδίσουμε. Και προσωπικά θα κάνω ό,τι περνά από το δικό μου χέρι στην Αττική για να αφήσουμε πίσω μια περίοδο από επένδυσης, μειωμένης παραγωγικότητος και για να γίνει μια νέα αρχή. Με σχέδιο, προοπτική, σκληρή δουλειά και νέες ιδέες. Και να φέρει προφανώς τα παιδιά μας και να φέρει ξανά την αισιοδοξία στην πατρίδα, το χαμόγελο στα χείλη των Ελλήνων. Και η Ελλάδα, που εδώ γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός, εδώ και αιώνες, μπορεί να καταφέρει και μπορεί να κάνει την επανεκκίνησή του. Σας ευχαριστώ.